Άλφαβη Draft σαν επεισόδιο 1 το με το γράμμα J και σήμερα έχουμε το Ιταλικό Draft. Στην ουσία αυτό που θα κάνουμε είναι σε κάθε pick θα παίρνουμε είτε έναν Ιταλό παίκτη είτε έναν παίκτη που παίζει σε Serie A στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Εάν σε κάποιο pick δεν υπάρχει ούτε Ιταλό ούτε κάποιο από το Ιταλικό Πρωτάθλημα, που λογικά θα υπάρξουν σίγουρα πολλά τέτοια picks, θα δω εάν κάποιο από του 5 παίκτε ξέρω εγώ προσωπικά ότι έχει παίξει Ιταλικό Πρωτάθλημα. Σίγουρα όλο και κάποιον δεν θα ξέρω ότι έχει παίξει και θα έχει παίξει και θα μου γράψει τα σχόλια αυτού έχει παίξει κτλ. Αλλά δεν κάθομαι σαν το κάθε παίκτη έναν. Εάν ξέρω ότι κάποιο έχει παίξει θα το πάρω. Αλλιώς θα πάρω όποιον να είναι και απλά προσπαθήσω να μην το βάλω στο 11. Θα προσπαθήσω η 11 να είναι μόνο Ιταλή και μόνο από Ιταλικό Πρωτάθλημα. Επίσης, πριν πάμε κατευθείαν στον draft, θέλω να σας ανακοινώσω ότι έχουμε ένα καινούριο κανάλι, Guide Shorts λέγεται. Θα είναι το πρώτο link στο description και θα είναι ένα καινούριο κανάλι δοκιμαστικό που θα ανεβαίνουν μικρά κλιπάκια έως ενός λεπτού. Είτε από βίντεο, είτε από stream, είτε κάποια καινούργια κλιπάκια, είτε κάποια από βίντεο του παλιού κανάλι που έχουν διαγραφεί. Εάν σας αρέσει και αν θέλετε, θα προτιμούσα πάρα πολύ να κάνετε subscribe. Όπως είπαμε, είναι δοκιμαστικό κανάλι, δεν επηρεάζει το κανονικό κανάλι, δεν θα ανεβαίνουν πιο σπάνια βίντεο λόγω κίνδυνου. Είναι μικρά ενός λεπτού βιντεάκια, είναι κλιπάκια βασικά που απλά θα κόβω από βίντεο είτε από stream. Οπότε δεν επηρεάζει καθόλου το κανονικό κανάλι. Εάν γουστάρετε κάντε subscribe, πάμε στο draft. Μπαίνουμε κανονικότατα με coins. Για να δούμε το σύστημα είναι για λόγο όποιο θέλουμε. Έχουμε 3-5-2, 4-5-1 tag. 5-3-2 που έχω ακούσει καλά λόγια ότι είναι OP σύστημα και καλά τώρα πλέον. Ξέρετε κάτι, κάνουμε Ιταλικό πρωτάθλημα. Η Ιταλία είναι γνωστή για τους αμυντικούς τους, για το αμυντικογενές ποδόσφαιρό τους. Οπότε θα πάρω το 5-3-2 που υποτίθεται ότι είναι και OP σύστημα πλέον, να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, για να δούμε θα μας πετάξει κανένα Ρονάλντο ή κάποιον από Ιταλικό τουλάχιστον. Δεν μας πετάει από το Ιταλικό ούτε Ιταλό. Θα πάρω τον Βάρντι. Λογικά δεν θα μπει στην ομάδα. Θα προσπαθήσω να μην το βάλω στην ομάδα. Συνεχίζουμε. Δεν έχουμε Ιταλό και δεν έχουμε από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχουμε πάλι ό,τι να είναι. Θα πάρω. Δεν ξέρω αν κάποιο από αυτού έχει παίξει. Α, ο Άντρε Σίλβα έχει παίξει. Έχει παίξει ο Άντρε Σίλβα στη Μίλαν. Ναι, παίρνω αυτόν. Στο CM που μα βγάζει καθόλου Ιταλικό. Πακέτα έπαιζε Μίλαν, θυμάμαι σίγουρα. Για το Τσάν, για κάποιο λόγο νομίζω ότι έχει παίξει Γιουβέντους, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Παίζει απλά να μπερδεύω και να λέω μαλακίες. Είμαι σίγουρος ότι έπαιζε Λίβερπουλ και Μπάγερν. Αλλά τέλος πάντων, θα πάρω το πακέτο που έχει παίξει Μίλαν. Και συνεχίζουμε στο επόμενο CM. Βγάλε έναν Ιταλό, κάποιον από το Ιταλικό πρωτάθλημα, έστω. Δεν βγάζει. Σαν να με ακούει και να λέει όχι, ας το χαλάσω. Δεν ξέρω κάποιο από να έχει παίξει Ιταλικό πρωτάθλημα. Παίρνουμε το Σόλερ. Και συνεχίζουμε, βγάλε κάποιον, ρε. Ναι. Παίρνω Τιάγκο Μέντες, έχει βαθιά μας χαλάσει τον draft δυστυχώς. Δυστυχώς. Εδώ βγάλα Μάρκος Αλόνσο τουλάχιστον. Βασικά είναι Ισπανός Μάρκος Αλόνσο, τι λέω. Δεν βγάζει ούτε από Ιταλικό ούτε Ιταλό. Λοιπόν, πάρω το Καμαρά. Βγάζει Ιταλό επιτέλους, παίρνουμε τον Ακουμπονά. Ωραία, συνεχίζουμε. Επιτέλους Ιταλός. Να δούμε μπάσκετ να το σώσουμε. Ασέρμπι, ωραίος, ωραίος. Συνεχίζουμε. Μπάσκετ να το σώσουμε. Βγάλε Αγγελίνη Αμπονούτσι κάτι. Δεν βγάζει. Α, είναι ο Ραφαήλ Τολόι όμως από Ιταλικό. Ωραία. Πάμε στο right back. Όπου έχουμε James, μαλάκα. Και ο James και ο Ντέστι είναι καρτάρες, φίλε. Καρτάρες. Ειδικά ο James πήρε από Τσέρσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσω. Αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε όμως τον Κανσέλο που έχει παίξει Juventus. Και πάμε στον goalkeeper. Έναν μπουφόν θα ήταν ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει θα ήταν μπουφόν και δεν μας βγάζει μπουφόν. Μας βγάζει ό,τι να είναι. Θα πάρουμε τον Γκουλασκί θα πάρω. Να δούμε αν θα βγάλει εδώ μπουφόν στους αναπληρωματικούς. Ναι, βγάζει μπουφόν, τέλεια, τέλεια. Τον βάζουμε κατευθείαν στον goalkeeper. Η άμυνα είναι ψηλοφτιαγμένη. Δηλαδή, αν βάλω και το Κανσέλο μέσα που έχει παίξει Ιταλικό, μόνο το Μεντί πρέπει να αλλάξει. Το Καμάρα πρέπει να αλλάξει εδώ πέρα. Μετά στο κέντρο πρέπει να αλλάξουμε αυτούς τους δύο και τον Βάρντι και έχουμε παίξει είτε από Ιταλικό είτε που έχουν περάσει από Ιταλικό. Το θέμα είναι θα προτιμούσα να φτιάξω παίκτες που παίζουν τώρα στο Ιταλικό ή είναι Ιταλοί, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε Ερνάντες. Ωραία, ωραία. Παίρνουμε και το αριστερό μπακ που θέλαμε. Τέλεια. Θα φτιάξουμε μετάλλινγκ και τα λοιπά. Εδώ έχουμε Κουαδράδο. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, η άμυνα είναι φτιαγμένη. Τέλεια. Και όταν φύλακα, πάμε κέντρο και επίθεση τώρα δώσει κάτι. Δεν ψήνεται να δώσει. Παίρνω αυτό εδώ πέρα. Έπαιζε τότε να με έχει πάει. Γαλατασαράι, το ξέρα. Θα μαθαίνει πλέον το μεγάλο Πέλκα. Λοιπόν, εδώ έχουμε Κομάν που έπαιζε Γιούβε. Έχουμε Ρόντρι. Να πάρω Κομάν που έπαιζε Γιούβε. We move και έχουμε Λέβα, μωρή παιχτούρα, Ιάγκο Άσπας. Ο Σαλάχ έπαιζε Ρώμα, οπότε παίρνουμε Σαλάχ. Έχει ψιλοχαλάσει τώρα, δεν μας δίνει Ιταλούς πλέον, μας έδωσε τώρα, ωραία, ωραία, παίρνουμε το Εκάγνη. Προχωράμε και έχουμε Πελεγκρίνι και άλλον από Ιταλικό, ωραίο. Ωραίο, καλό, έχουμε δύο επιθετικούς πλέον από Ιταλικό και ας είναι και οι δύο left forward, δεν πειράζει. Αν δώσει και μέσους ρε φίλε, έφτιαξε η ομάδα. Αν και δεν έχει πολλές, πολλά, δεν έχουν μείνει πολλά πικ πλέον. Λοζάνο, okay. Αν και δεν έχουμε right mid στην ομάδα, ούτε right wing. Και άλλο από Ιταλικό, εδώ τον Τζιμίστη. Παίρνουμε αυτόν. Δύο τελευταία μας έχουν μείνει.
Σέρχιο Ράμος, Αχιλ Λουκέτα. Ντέιβις, μαλάκα, τι κάρτα είναι ο Ντέιβις, αλλά δεν το πάρουμε. Και δεν έχουμε κάποιον άλλο να πάρουμε. Να πάρω Ντέιβις και το βάλω πάγκο. Ναι, να πάρω Ντέιβις και το βάλω πάγκο. Έτσι κι αλλιώς οι υπόλοιποι δεν έχουν παίξει ιταλικό από ό,τι ξέρω. Όσοι από ό,τι ξέρω, σίγουρα δεν έχουν παίξει. Οπότε παίρνω Ντέιβις, δεν το βάλω στην ομάδα. Απλά για να υπάρχει για μορφιά. Λοιπόν, δώσε ένα τελευταίο. Δεν είναι τελευταίο. Θα πάρω τον Οκάμπος που δεν ξέρω αν έχει παίξει, αλλά κάτι μου λέει ότι μπορεί να έχει παίξει. Λοιπόν, έτσι έχει λίγο την ομάδα, έτσι την έχω κάνει, 78 και μισθή. Τουλάχιστον είναι όλοι είτε από Ιταλία είτε από Ιταλικό πρωτάθλημα. Μόνο ο Λούκας Πακέτα εδώ πέρα είναι που δεν είναι από Ιταλικό πρωτάθλημα και δεν είναι και Ιταλός, αλλά έπαιζε Μίλαν, οπότε έχει δικαίωμα συμμετοχής. Μετά από αλλαγές έχουν δικαίωμα συμμετοχής ο Αντρές Σίλβα, ο Κόμαν, ο Σαλάχ, ο Κασέλο. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να του χρησιμοποιήσω, απλά του έχουμε εκεί πέρα έτσι για να υπάρχουν. Να πάμε και ο Ντέβις έτσι για να υπάρχει. Και πάμε για προπονητή που εννοείται αν βγάλει Ιταλό ή από Ιταλικό παίρνουμε αυτόν, αλλιώς ό,τι να είναι. Βγάζει την Ανιέρη και Ιταλός και Ιταλός από Ιταλικό που θα βοηθήσει πολύ και με τα links. Ναι, από 78 μας πήγε 85 φίλε, πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι το draft μας λοιπόν. Ξεκινάμε με στόχο να περάσουμε το πρώτο γύρο. Έχετε δει τελευταία τι έχει γίνει, δεν μπορούμε να περάσουμε το πρώτο γύρο με τίποτα. Πλέον έχω καλό ίντερνετ, βέβαια αυτή η ομάδα είναι λίγο χάλια, αλλά θα προσπαθήσουμε. Για να δούμε το αντίπαλό μας λοιπόν. Εδώ ο αντίπαλος ούτε έχει καλό κέμιση, 83 κέμιση έχει κι αυτός. Έχει βάλει ένα λέβα μπροστά τη μοδηγία. Έχει χάμα τρεις δεξιά για links. Δεν του έχει πετύχει πολύ τον drafter, φίλε. Εδώ εγώ με challenge και έκανα καλύτερο draft από chemistry. Βέβαια έχει καλούς παίκτες μέσα. Έχει τον Pogba, έχει στο κέντρο το Future, έχει αριστερά σε Maximin. Λοιπόν, για να δω ποιο θα κάνω αλλαγή πρώτο λεπτό. Καταρχάς ο Πελεγκρίνι θα έρθει κέντρο και θα βάλω Λοζάνο μπροστά. Τώρα σκέφτομαι να χαραμίσω αυτόν εδώ πέρα τον. Βασικά 45 pace. Θα βάλω αυτό το Σαγκάκνι κέντρο και θα βγάλω το Jimmy, θα βάλω Σαλάκ μπροστά. Ωραία. Μη σε πω, θα βάλω και Κανσέλο μέσα. Θα βγάλουμε αυτό το Ζακάγνι, Κανσέλο εδώ πέρα, stay back. Αυτά λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Ο Κμπονά ωραίος κόβει εδώ πέρα και ξεκινά για την επίθεση με το Σαλάχ να φέρει στην επίθεση. Ωραία πάσα αν δεν είναι offside. Δεν είναι offside, Σαλάχ θα δώσει το Λοζάνο και Λοζάνο σε κενή εσύ θα βάλει το goal. 1-0, ξεκινάμε καλά, ξεκινάμε με goal. Και ελπίζω να συνεχίσουμε μέσα να περάσουμε επιτέλους πρώτο γύρο. Ωραία πάσα στο Λοζάνο στο Σαλάχ, μην το χάσεις, το χάσε ρε. Θα ήταν πολύ σημαντικό goal αυτό. Ξανά ο Γκμπονακόβι, αλλά ο Γκμπονά με έχει αρέσει πάρα πολύ. Είναι σε φάση Κάμπελ. Δυνατός, αμυντικός βράχος, δεν παίρνει τίποτα. Σαλά, στο Λοζάνο. Λοζάνο, τεατέ, θα το σουτάρει το κάρι. Το βάζω Πελεγκρίνι, το βάζω Πελεγκρίνι και πατάει για start. Λες να βγει, λες να βγει, βγήκε ναι, Rage Quit. Και αυτό το γκολ ξεκίνησε από τον Γκμπονά, εντάξει. Πάρα πολύ καλό ο Γκμπονά, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι, όπως το είπα και πριν, σε φάση Κάμπελ είναι. Δυνατός, αμυντικός βράχος, ξεκινήσαμε δύο γκολ. Χάρη σε αυτόν και το πιο σημαντικό, περάσαμε επιτέλους πρώτο γύρο. Επιτέλους μετά από 3-4 draft πώς έχει που δεν έχω περάσει πρώτο γύρο, περνάμε. Σαλά Λοζάνο μπροστά, πάρα πολύ καλή διάδα, γρήγορη. Γενικά δεν παίζαμε πολύ καλό παίκτη, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον με αυτόν μ' άρεσε η ομάδα. Βλέπετε εδώ πέρα, full πολυαρκία, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και πάμε επιτέλους στο δεύτερο γύρο. Πριν συνεχίσουμε να σας πω για το χορηγό του σημερινού βίντεο που είναι η eneba.com. Η eneba.com είναι ένα site που πουλάει παιχνίδια σχεδόν για όλες τις πλατφόρμες και μέσα στα 10.000 και παιχνίδια που έχει, εννοείται έχει και FIFA 21. Εάν θες να βρεις το FIFA και άλλα πολλά παιχνίδια σε πολύ καλές τιμές, υπάρχει link στο description. Πατήστε το link, τσεκάρετε τις τιμές, πιστεύω θα σας αρέσουν και άμα θέλετε να αγοράσετε κάτι, αγοράζετε χρησιμοποιώντας το κωδικό GARIDO στο checkout για έξτρα έκπτωση. Λογικά τώρα θα έχει μια νορμάλ ομάδα, δεν θα έχει τόσο κάτι όπως πριν. Ναι, έχει καλό chemistry κανονικό, 99 chemistry έχει. Pogba, Neymar, Wijnaldum. Καλή ομάδα, Salah. Pogba στο τέρμα. Καλή ομάδα, αλλά εντάξει, γεντρέα δεν είναι και ότι καλύτερο. Βέβαια, εγώ έχω χειρότερη ομάδα, οπότε εντάξει, μιλάω και πολύ. Ωραία, πάσα εδώ και κάνω κακή άμυνα με τον Ογκμπονά και ο Μαρσιάλ. Τι κάνει ο Μαρσιάλ, θα το βάλει όμως. Πολύ κακή άμυνα από μένα και στην αρχή εκεί πέρα με τον Ογκμπονά του τράβηξε κατά λάθος λίγο πίσω και του έδωσε χώρο στο Μαρσιάλ. Μετά δεν έκανε τσούδα, αυτός έκανε προσποίηση που. Εντάξει, το τάγκο του Ογκμπονά νομίζω πιστεύω έπρεπε να πιάσει, αλλά τέλος πάντων μετά που έκανε γύρους με τον Μαρσιάλ και εγώ έβγαζα τον Μπουφόν, έκανε πολύ κακή άμυνα. Σαλάγια, Λοζάνο, περνάει ο Λοζάνο. Λοζάνο, κλειστή γωνία και θα το βάλει. Κίκοφ γκλίτς κατευθείαν μόλις μας το βάλε και στο 6 είμαστε 1-1, έχουν μπει 2 γκολ. Ενώ το έχω κάνει στις αλλαγές με πριν, έχουμε Σαλά με Λοζάνο μπροστά και Κασέλο στο κέντρο CDM. Και μη μας βάλει και αυτό στο αρχικό glitch. Ωραία, δεν μας βάζει. Πομπά στο Μαρσιάλ. Δοκάρι εδώ πέρα με το Μαρσιάλ. Δεν ξέρω κάπως πέρασε. Περίμενα ότι θα γίνει όντω σίγουρα. Σωθήκαμε πάντως, δοκάρι. Τέο Ερνάντες με πολύ χώρο εδώ πέρα. Και πολύ pace. Τέο Ερνάντες. Ποιος είναι αυτός. Αλεξάνδρου δεν μπορεί να το φτάσει. Τερνάντες, για Λοζάνο. Και ο Λοζάνο το βάζει 2-1.
Μια απλή φάση, τα κλασικά, τα φιβίσια, τα γκολ. Που απλά λόγω pace περνά από όλου και βάζει γκολ. Έχουμε φάει πολλά τέτοια γκολ, έχουμε βάλει πολλά τέτοια γκολ. FIFA είναι κλασικά πράγματα. Μαρσιάλ για Ποκμπά. Ο Ποκμπά κάνει μια ωραία κίνηση και. Κάνει σουτ, δεν ξέρω, σαν πεντάχρονο. Απλά κουμπάει την μπάλα. Ό,τι χειρότερο έχω δει σε σουτ. Και έχουμε μίχρονο λοιπόν, νικάμε 2-1. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε κάνει μόνο 2 σουτ. Δεν μου φάνηκε ότι έχω κάνει μόνο 2 σουτ. Τέλος πάντων, έχουμε κάνει μόνο 2 σουτ από ό,τι φαίνεται. 3 ο αντίπαλος. Έχει καλή ομάδα, είναι καλός και δεν είναι κακός. Αλλά πιστεύω τον έχουμε. Πιστεύω πως μπορούμε να νικήσουμε. Έβαλε Neymar striker, νομίζω να βλέπω καλά και τη γάμισαμε. Δεν το φτάνει ο Σέρμπι τον Neymar τώρα. Μπουφόν, τι να κάνει και Μπουφόν. Μόλις έβαλε Neymar striker, μία πάσα και γκολ. Είναι από τα γκολ που δεν χρειάζεται και πολύ skill γενικά. Είναι από τις φάσεις που απλά ξέρεις, έχει περισσότερο pace εσύ, έχει λιγότερο αντίπαλος. Σαν το δεύτερο γκολ το δικό μου, δηλαδή δεν είναι ότι εγώ βάζω πάντα γκολ που χρειάζεται skill. Το δεύτερο γκολ το δικό μου δεν ήθελε καθόλου skill, απλά έτρεχα ευθεία. Κάτι τέτοιο ήταν και αυτό το γκολ. Ωραίος. Μαλάκα, ωραίος, εντάξει. Εδώ δεν μπορώ να πω κάτι. Ωραίος κύριος, κάνει και τη γραβατούλα του. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Και έτσι απλά σε 2 λεπτά κατελήγουμε να χάνουμε. Από 2-1 που νικούσαμε, βάζει Neymar striker, κάνει 2 φάσεις και μπαμ μπαμ 3-2. Και 4-2. Neymar φίλε, τον έβαλε striker και κέρδισε το παιχνίδι. Κέρδισε το παιχνίδι απλά επειδή άλλαξε θέση ένα παίκτη. Και θα τελειώσει κάπου εδώ το παιχνίδι, μάγκες μου. Λοιπόν, 2-4 από ό,τι βλέπετε με νίκηση τέλος πάντων. Αυτό που άλλαξε όλο το παιχνίδι και από 2-1 πήγε 2-4 ήταν μια μικρή αλλαγή in-game. Έβαλε τον Neymar striker, έβαλε κάποιον άλλον αριστερά που δεν έκανε καμία διαφορά απολύτως. Αυτό που έκανε διαφορά ήταν ο Neymar striker. Στην άμυνα έχω τον Loy, Ogbonna και Acerbi που παίζει οι τρεις μαζί να έχουν 80 pace ξέρω εγώ. Και δεν έχουν καθόλου pace τέλος πάντων. Δεν μπορούσαν να φτάσουν με τίποτα τον Neymar. Όταν τον είχε αριστερά ήταν ο Cuadrado εκεί πέρα που έχει pace, οπότε το πάλευα τώρα. Μόλις τον έβαλε striker, το χάσαμε το match. Τέλος πάντων, καλός ο αντίπαλος, είναι κακός. Απλά αυτό που έκανε διαφορά ήταν αυτό, Neymar. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι reward θα μας δώσει για να τα ανοίξουμε κιόλας για πρώτη φορά. Νομίζω από τότε που άρχισε τη σειρά. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ανοίξει άλλη φορά rewards επειδή τα μάζευα για πακέτα. Για να δούμε εδώ πέρα. Έχουμε gold pack, celebration και premium gold pack. Οκ, πάμε να τα ανοίξουμε. Όσο το ανοίγω, μάγκες μου, κάντε like και σας άρεσε το βίντεο και σας καμπανίστε καινούργοι. Πατήστε καμπάνια για να σας έχω ειδοποιήσει σε κάθε βίντεο που ανεβάζουμε. Γενικά να ξέρετε, βίντεο ανεβαίνει κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Και live stream έχουμε σχεδόν κάθε μέρα, 6-7 θα πω εγώ. Και τη μία μέρα που δεν κάνω stream, την ανακοινώνω συνήθως, όχι συνήθως, πάντα στο Instagram. Οπότε κάντε follow στο Instagram, υπάρχει link στο description. Gardo YT λέγεται, Gardo YouTube δηλαδή. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, κάντε και ένα subscribe στο καινούριο κανάλι που έχουμε, τον Gardo Shorts, όπου θα ανεβαίνουν μικρά κλιπάκια από το κανονικό κανάλι είτε από live stream. Πάμε να ανοίξουμε και το τελευταίο πακέτο, να μην τύχουμε τίποτα και να κλείσουμε το βίντεο. Λοιπόν, Premium Gold Players Pack, για να δούμε. Δεν είναι walkout εννοείται, δεν είναι ούτε καν boards. Είναι ο Μάντι. Αυτά λοιπόν, μάγκες μου, όπως είπαμε, like, subscribe, τα πάντα όλα. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, γεια σας.